Αριό, πολλοί μας ρωτήσατε για τα, τι είναι μασικά τα Marma Points και τι είναι το Marma Point Therapy. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα Marma Points είναι ενεργειακά κέντρα σημεία στο σώμα. Σύμφωνα με την παράδοση, υπάρχουν 107 από αυτά, καταγεγραμμένα. Το κάθε ένα από αυτό έχει μια ιδιαίτερη επίδραση στη φυσιολογία μας και μπορεί να βοηθήσει με τις αντίστοιχες παθολογίες. Μπορεί επίσης να ρυθμίσει το κάθε ένα Marma Point, το αντίστοιχό του, την αρρυθμίσει τα ντόσας, πίτα, κάφα και βάτα, ή να ρυθμίσει τα πέντε στοιχεία σε εμάς, φωτιά, γη, άρες, νερό, εθέρας. Μοντέλα επεξήγησης της ανθρώπινης παθολογίας ή φυσιολογίας μέσα από αυτή την οπτική γωνία ή παραδοσιακή προσέγγιση. Τα Marma Points είναι μια πολύ πολύ αρχαία μέθοδος θεραπείας. Μαρμάνι είναι η σανσκριτική μάλλον ονομασία του. Η πιο σύγχρονη είναι Marma Points. Σημεία δηλαδή Marma. Και έχει άλλα ονόματα. Άλλοι τα λένε Varma. Είναι στα Ταμίλ, σε αυτή την διάλεκτο. Και θεωρούνται ιερά σημεία στο σώμα. Χρησιμοποιήθηκαν πολύ στους πολέμους, χρησιμοποιείται και σε πολεμικές τέχνες επίσης της ινδουιστικής κουλτούρας για να μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες στα σώματα των ανθρώπων. Οπότε τα Marma Points προέρχονται από μια πολύ πολύ αρχαία και πολύ σοφή επιστήμη θεραπείας, την Ayurveda. Τα Marma Points λοιπόν τα συναντάμε στην Αστάγκα Χριντέα, το οποίο είναι ένα κείμενο, αρχαίο κείμενο που μιλάει την επιστήμη της Αγιουβέρδα, όπως επίσης και στη Σουσρούτα Σαμχίτα, που υπάρχει μια εκτενή αναφορά πάνω στα Marmanis ή Marma Points. Είναι αντίστοιχα επίσης με τα βελονιστικά σημεία της Κινέζικης Ιατρικής, της παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, απλά είναι λίγο λιγότερα σε αριθμό, αλλά τα 107 Marma Points είναι σχεδόν ταυτόσιμα μαζί με τα αντίστοιχα βελονιστικά σημεία της Κινέζικης Ιατρικής. Η Κινέζικη Ιατρική, η παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, όπως γνωρίζετε, είναι μια επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδος θεραπείας και είναι αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως και το NHS της Αγγλίας. Η Αγιουβέρδα, απ' την άλλη, είναι μια πιο παλιά, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς θεωρούν ότι είναι πολύ πιο παλιότερη σαν μέθοδος, σαν τέχνη η Αγιουβέρδα θεραπείας. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική έχει ρίζες από την Αγιουβέρδα ή τέλος πάντων τη βεδική παράδοση θεραπείας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ιστορικά δεδομένα. Α, και κάτι άλλο. Κάποιοι πιστεύουν, με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό, το διάβασα, δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια, ότι τα Marma Points πηγαίνουν πίσω 33.000 π.Χ. Ενώ ο βελονισμός είναι 3.000 π.Χ. Τι να πω, αυτό δεν μπορώ να φέρω τώρα θέση, σας αναφέρω μόνο ότι έχω βρει βιβλιογραφικά. Πάντως, σίγουρα είναι κάτι πολύ παλιό, είναι κάτι που το χρησιμοποιούν χιλιάδες χρόνια με επιτυχία. Άρα, εγώ πιστεύω ότι δουλεύει. Τι είναι τώρα, Marma Point Therapy? Όπως αναφέραμε, είναι ενεργειακά κέντρα. Σύμφωνα με την Αγιουβέρδα, υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες στο σώμα, τα οποία το ονομάζουν ντόσας. Και υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες, πίτα, κάφε και βάτα, ανισορροπίες, ντόσα. Μπορούμε αυτά λοιπόν να τα εξισορροπήσουμε με τα Marma Points, πιέζοντάς τα είτε με τα δάχτυλα, ο εφαρμοστής, είτε με κάποια εργαλεία, όπως είναι τα Ganza One. Αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα εργαλεία. Δημιουργούν μια πολύ ωραία αίσθηση όταν εφαρμόζονται επάνω στα διάφορα σημεία, Marma Points, στο σώμα. Και γενικά η εφαρμογή στο σώμα χρησιμοποιείται και για μάλαξη, ενεργειακή μάλαξη όμως. Είναι σύνθεση ξύλου και κράματος μεταλλικούς, κυρίως χαλκού. Το μεγάλο μέρος του είναι χαλκός. Οπότε
πιστεύουν εκεί στην Αγιουβέρδα, πιστεύουν ότι το εργαλείο αυτό και η σύνθεσή τους, δηλαδή το ξύλο και ο χαλκός, δημιουργεί μια ιδιαίτερη δόνηση, η οποία είναι πολύ ευεργηματική και πολύ πιο δυνατή όταν εφαρμόζεται πάνω στα σημεία μάρμα, στο σώμα. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη ανάλογα την περιοχή του σώματος, όπως είναι το πέλμα, ο κορμός, το πρόσωπο. Πολύ ωραία αίσθηση για να εφαρμοστεί σε διάφορα μάρμα points επάνω στο πρόσωπο. Και είναι πολύ χαλαρωτικό επίσης, δημιουργεί μια πολύ ωραία αίσθηση. Και βέβαια συνδυάζονται μαζί με ειδικές συνταγές λάδια. Στην Αγιουβέδα χρησιμοποιούν αρκετά τα βότανα σαν καρύκευμα ή σαν βάμα, όπως επίσης και το λάδι, το οποίο είναι σύνθεση από διάφορα βότανα ή εμπεριέχουν μέσα, πάει μια βάση και εμπεριέχουν μέσα κάποια βότανα. Συνταγές μυστικές από την Ινδία, τα οποία εφαρμόζουμε επάνω στα σημεία αυτά, τα marma points, ανάλογα πάντα, όχι τυχαία, δεν εφαρμόζονται τυχαία, ανάλογα με την υψηγρασία του ανθρώπου και ανάλογα με την παθοφυσιολογία που επικρατεί ή την ισορροπία που θέλουμε να ρυθμίσουμε. 5 στοιχεία. Φωτιά, γη, αέρας, εθέρας και νερό. Το λάδι που εφαρμόζεται πάνω θερμαίνεται πάντα, οπότε έχει μια πολύ ευχάριστη αίσθηση, όπως και τα εργαλεία αντίστοιχα. Είναι στη θερμοκρασία του σώματος. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα Marma Points, τα εφαρμόζω και στην καθημερινότητά μου. Υπάρχει και ειδική κατηγορία που ονομάζεται Marma Yoga επίσης, όπου με διαλογισμούς πιέσεις στον εαυτό μας, εμείς, και με μάντρα, τη χρήση δηλαδή των σανσκριτικών, ενεργοποιούμε αυτά τα ενεργειακά κέντρα. Και έτσι συνθέτεται το Marma Point Therapy. Τόσο από τον εφαρμοστή προς τον ενδιαφερόμενο, όσο και ο ενδιαφερόμενος παίρνει μαζί του λίγη δουλειά για το σπίτι, πιέζοντας κάποια συγκεκριμένα σημεία και απαγγέλνοντας κάποια μάντρα, μέσα σε ένα διαλογιστικό, σε μια διαλογιστική ατμόσφαιρα, συνθέτουμε τη θεραπεία αυτή για το. Συνθέτεται μάλλον η θεραπεία αυτή για τον ενδιαφερόμενο. Marma Point Therapy. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαριόμουν τα τσάτ.